Κώστα. Ιδιαίτερη χαρά μου βρίσκομαι εδώ στο Αγρίνιο και με την πολύ θερμή αυτή υποδοχή που δείχνει και την δημοκρατική ανάταση του κόμματός μας, του ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά, οι προηγούμενες εκλογές δώσανε μια ακτίδα φωτός για το μέλλον, όχι μόνο του χώρου, αλλά και της ΠΑΣΟΚ, αλλά και της χώρας, διότι η εναλλακτική λύση στη δεξιά είναι πραγματικά το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και αναδεικνύεται ξανά ως βασικός πυλώνας για τις πραγματικές αλλαγές, τις δημοκρατικές, τις προοδευτικές της Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη μάχη, μια μάχη που είναι απέναντι στην αυθαιρεσία της δεξιάς, τη μονοκρατορία της δεξιάς, και γι' αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η υπονόμευση βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων, δημοκρατικών θεσμών, και αυτό βεβαίως μας αφορά όλους και αφορά ιδιαίτερα, όπως έλεγε ο Ανδρέας, το μη προνομίου Έλληνα. Διότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι εκλογές είναι μία φορά στις 4-4 χρόνια και μόνο. Η δημοκρατία είναι καθημερινή. Καθημερινή, δίνοντας φωνή, γιατί αυτή είναι η πίστη δικιά μας, είναι το DNA το δικό μας το ποσό. Δίνοντας φωνή στον κάθε Έλληνα, στην κάθε Ελληνίδα, καθημερινά, να ακούγεται φωνή, να υπάρχει η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στις ανάγκες του ελληνικού λαού, μέσα από την διαβούλευση και τη συζήτηση, να υπάρχουν τα εργαλεία που ελέγχει ο ελληνικός λαός την εξουσία και πού πάνε και τα βήματά του, όπως είναι η διάβια, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι η σωστή νομοθέτηση, να μπορεί δηλαδή ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι τα δικά του τα χρήματα, το δικό του το βιός, η δικιά του η αξιοπρέπεια, πραγματικά τα σεβόμαστε ως πολιτεία, για να μπορούμε να κάνουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Αυτή τη στιγμή οι πόροι του ελληνικού λαού, οι πόροι ευρωπαϊκοί, πηγαίνουν σε λίγα χέρια ισχυρών πλουσίων μια ολιγαρχία του προσωπικού. Ενώ εμείς θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μια άλλη πρακτική αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε ελληνικής. Για το Λακαρδενία είναι ένα τόπο πλούσιο, είναι ένα τόπο ευλογημένο. Ένα τόπο που έχει τεράστιες δυνατότητες. Ποιες όμως από αυτές αξιοποιούνται ουσιαστικά? Πραγματικά υπάρχει εγκατάλειψη, και η εγκατάλειψη είναι ουσιαστικά αντί να διαβολευόμαστε, να σκύψουμε πάνω στα θέματα της δυνατότητας και της σύγχρονης, είτε είναι στην ενέργεια, στην πράσινη μετάβαση, στην ψηφιακή εποχή, να αναδείξουμε και τις δυνατότητες της νέας γενιάς. Αντί αυτού, η πολιτική είναι μια αρχική αυθαιρεσία και πελατειακής λογικής, διότι η Νέα Δημοκρατία θέλει τον Έλληνα επέτη, απλώς για κάνα επίδομα τη στιγμή για να τον έχει εξαρτημένο. Θέλει την ελληνική οικονομία να την περάσει στα φανς, δηλαδή σε έναν αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας, και χρησιμοποιεί τον φόβο και την ανασφάλεια αντί να πραγματικά δώσει σιγουριά και ασφάλεια, που λέει το ΠΑΣΟΚ. Σιγουριά και ασφάλεια δεν είναι να κραδένουν τον μπαμπούλα κάποιας καταστροφής, κάποιο εξωτερικό εχθρό. Σιγουριά και ασφάλεια είναι να φτιάξουμε σωστή υγεία, πρόσβαση για όλους. Να φτιάξουμε σωστή παιδεία για την οικογένεια και τα παιδιά. Να έχουμε μια σοβαρή ουσιαστική πρόνοια που θα βοηθάει εκείνο που έχει ανάγκη. Να φτιάξουμε μια αυτοδιοίκηση που πραγματικά είναι αποτελεσματική, με εξουσία, και να μπορεί να αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός τα προβλήματά του εύκολα, άμεσα, κοντά στον τόπο του, και να μην εξαρτάται από κάποιους παράγοντες ισχυρούς της Αθήνας. Όλα αυτά είναι τα οποία το ποσό ξανάρχεται, να θέτει στο τραπέζι, και ο ελληνικός λαός βλέπει με ελπίδα τη δυνατότητα ξανά το ΠΑΣΟΚ να παίξει ηγεμονικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Καλώ και εδώ τους φίλους μου στο Αγρίνιο, εδώ στην Τοκαρνανία, το γειτονικό νομό της Αχαΐας, όπου και εγώ εκεί είμαι βουλευτής, μαζί να παλέψουμε αυτή την Κυριακή, να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά. Πάντα μαζί, να σηκώσουμε. Πάντα μαζί, να σηκώσουμε.